Βασίλος Μαρτζούκος, Ναύαρχος στην Αποστρατεία. Καλησπέρα, Ναύαρχε. Καλησπέρα, τι κάνετε, κύριε Καλαρέτη. Δόξα Θεώ, καλά. Λοιπόν, ξανασυζητάμε, λέμε για το θέμα της ισχύως, ότι ξεκινάμε πάλι τον διάλογο και την αποκλιμάκωση με την Τουρκία, η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών. Εκτιμούμε ότι αυτό δίνει πολύ λάθος μηνύματα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, κρατούμε επιφύλαξη, τον οποίο θα δούμε στην πορεία. Έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, αλλά πάση αυτά τα δούμε. Εν τω μεταξύ όμως, το θέμα της ισχύως παραμένει στο τραπέζι ως αναγκαία συνθήκη για όλα τα υπόλοιπα. Συζητούμε, ξανά είναι ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας στην Ελλάδα, για το θέμα των κορβετών, των ΣΕΚ-130 και γενικά για αμυντική βιομηχανία με τους Ιταλούς. Τι βλέπετε εκεί, γενικά αναφέρομαι στο θέμα του ναυτικού. Ναι, εν όψη λήψεως αποφάσεων για τις κορβέτες, έχει πυκνώσει πλέον η κινητικότητα από πλευράς των δύο κυριωτέρων υποψηφίων, που είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Και είναι βέβαιο ότι όλο και καλύτερες γίνονται οι προσφορές τους. Για παράδειγμα, στην Go Wind τη γαλλική, μέχρι πρότινος δεν είχε προστεθεί το σύστημα Astrales στο πυροβόλο των τριών ιτζών. Ούτε το RAM. Τώρα έχουν προστεθεί στην τελευταία εκδοχή της γαλλικής προτάσεως. Και όχι μόνο, και μια σειρά από άλλες επιπρόσθετες διευκολύνσεις. Και απ' την άλλη, βέβαια, η Ιταλία φαίνεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση, στενή σχέση και μακρά θητεία και με τα ναυπηγεία Φικαντιέρη, αλλά και με τα Υπουργεία Άμυνας της Ιταλίας, έρχεται εδώ και το έχει πάρει πάνω του το πράγμα, προσφέροντας μάλλον μια συνολική πρόταση, η οποία θα αφορά κορβέτες, αλλά παράλληλα και μεταφορικά αεροσκάφη που ξέρει ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται, ελικόπτερα μεταφορικά και ίσως και εκπαιδευτικά αεροσκάφη σε ρόλο αντιντρών. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι το ναυτικό το εξυπηρετούν και οι δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον από όσα μου είναι εμένα γνωστά, ότι αν θα έπρεπε να επιλέξω, έχουν μια ελαφρά υπεροχή οι ιταλικές κορβέτες, ίσως και για θέματα μεγέθους, γιατί είναι σχεδόν φρεγάτες, είναι 3.200 τόνοι. Η Γκόγκο είναι 2.800, έτσι. Ναι, 2.800. Και όχι μόνο. Βέβαια, πλεονεκτούν οι γαλλικές στον ανθυποβρυχιακό αγώνα, γιατί έχουν και ηλεκτρική πρόωση, που σημαίνει είναι πιο αθόρυβα. Απ' την άλλη, τα ιταλικά δίνουν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ό,τι αφορά το βληματικό δυναμικό τους επάνω, την ταύτιση ενδεχομένως του συστήματος μάχης με τις εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ όταν συμβεί αυτό. Και με τα άλλα πλοία που έχουν τάκτικο επάνω, όπως θα έχουν και οι κορβέτες οι ιταλικές. Και οι κανονιοφόροι και λοιπά, έτσι. Ναι. Και η πυραυλάκα τη, σωστά. Ναι. Βέβαια, μας προσφέρουν και οι Γάλλοι πλέον, ενώ μέχρι πρότινος δεν συζητούσαν για αλφα-αλφα βλήματα μήκα. Τώρα προσφέρουν και αυτές ό,τι και οι ιταλικές, ακριβώς για να, δηλαδή και τα CAM ER. Μας τα δίνουν, οπότε προσφέρουν οι Γάλλοι, θέλω να πω ότι είναι κοντά τα δύο πλοία. Προσφέρουν οι Γάλλοι πλέον CAM ER. Νομίζω ναι. Αλλά γενικά υπήρχε μια δυστοκία οι Γάλλοι. Εδώ τώρα παίρνω ένα μήνυμα από φίλο που είναι στο ναυτικό και έχει εικόνα και μου λέει ότι τα Astrales τα είχαμε βάλει από πέρσι. Απλά την ρίχνουν να μην είχε ανακοινωθεί. Εντάξει, το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι γενικά έχουν μια δυστοκία. Δηλαδή, αν δεν ήταν οι Ιταλοί να τους πιέζουν, θα μας πιέζαν να πάρουμε ένα πλοίο το οποίο δεν θα ήταν όπως το θέλαμε. Και έχουν δυστοκία επίσης και στα θέματα χρηματοδοτήσεως και στα θέματα συνεργασίας με την εγχώρια βιομηχανία. Γενικότερα είναι δύστοκοι. Δεν είναι σαν τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, ή άλλους οι οποίοι είναι πιο ανοιχτοί σε αυτά. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι των εξοπλιστικών. Εγώ, θέτοντας ένα ευρύτερο προβληματισμό, φοβούμαι μήπως σταματήσουν αυτοί οι εξοπλισμοί μετεκλογικά. Γιατί έχω έτσι την υποψία ότι το πολιτικό σύστημα εν γέννη, φυσικά ιδιαίτερα τα αριστερά κόμματα, δεν πίστεψαν ποτέ στο κομμάτι που λέγεται επένδυση στην αμυντική βιομηχανία, επένδυση σε ένοπλες δυνάμεις και στον καιρό της ειρήνης. Με αποτέλεσμα να θυμόμαστε τους εξοπλισμούς όταν έχουμε ένα άμεσο επικείμενο θέμα, πρόβλημα, πρόκληση από τους απέναντι, και μόλις πέσουν οι πρώτες αγκαλιές και φιλιά
όπως καλή ώρα τώρα τις στιγμές που ζούμε, να πηγαίνουν πίσω πάλι αυτά. Αυτό είναι που η ασυνέχεια αυτή στην εθνική στρατηγική και την εθνική στρατιωτική στρατηγική είναι αυτή που μας κατατρέχει και δημιουργεί τις κρίσεις κατά καιρούς, οι οποίες δυστυχώς πάντα αποβαίνουν εις βάρος μας. Γιατί πάντα μας βρίσκουν στη στιγμή που πρέπει ελλειπής. Λοιπόν, αυτό δεν κοιτάμε να το φτιάξουμε. Είναι αδιανόητο πάντως, Ναύαρχε, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ασφαλείας ότι η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται, γιατί έχει υπάρξει το θέμα ασφαλείας και η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Την μπορεί τώρα να κάνει διάφορους ελιγμούς και να συζητά. Η Τουρκία είναι Τουρκία, θα επανέλθει στα γνωστά. Δεν είναι δυσμενές για την Ελλάδα μόνο για λόγους ασφαλείας συγκεκριμένους, αλλά επειδή η κατάσταση γενικώς παγκοσμίως ξεφεύγει, βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Όλοι εξοπλίζονται. Οι Ιταλοί φτιάχνουν το πιο ισχυρό ναυτικό στην Ευρώπη, μακράν. Οι Πολωνοί φτιάχνουν το πιο ισχυρό στρατό ξηράς στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί σε πρώτη φάση κατάλαβαν ότι δεν έχουν στρατό και θα ρίξουν 100 δις μόνο σε πρώτη φάση. Οι Βρετανοί αναβιώνουν την ναυτική τους ισχύ. Γενικά όλοι εξοπλίζονται και όλοι αυτοί που εξοπλίζονται δεν έχουν όλοι θέματα ασφαλείας όπως έχουμε εμείς. Εξοπλίζονται για να έχουν ειδικό βάρος και για να μπορέσουν να εφαρμόσουν στο φινάλε και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Δηλαδή η Ιταλία δεν έχει άμεση απειλή ασφαλείας. Εξοπλίζεται όμως και κάνει ένα ναυτικό υπερμεγέθες προκειμένου να εφαρμόσει και να υλοποιήσει, να εφαρμόσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ΑΟΣ κλπ. Και να έχει ρόλο στην περιοχή. Χωρίς στρατό δεν έχει ρόλο. Τι να κάνουμε. Ενώ σε εμάς φαίνεται ότι είναι επιθύρες μια σειρά από σοβαρότατες εξελίξεις. Δηλαδή το κίνητρο, μάλλον το εφαλτήριο ήταν η επίσκεψη Μπλίνκεν στις δύο χώρες. Ναι. Και στη συνέχεια έχουμε μετά τις εκλογές και στις τρεις χώρες, Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία, φαίνεται ότι με την όθηση κάποιων θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό, στο Λιβικό, στο Αιγαίο, στις απαιτήσεις της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση. Δηλαδή πράγματα απαράδεκτα για μας την ώρα που η Τουρκία δεν νομίζω ότι μπορεί να συζητήσει τέτοια θέματα ενώ αποστρατικοποίηση κλπ. Ούτε Κυπριακό, ούτε πλαίσιο στο Κυπριακό, ειδικά με την εκλογή Χριστοδουλίδη, μπορεί να συζητηθούν τα αλίστου μνήμης σχέδια να είναι και παραλλαγές τους. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί βλέπω πλέον μια σύγκληση Τουρκίας και Αιγύπτου με τις ευλογίες της Αμερικής. Η Αίγυπτος αρχίζει και συζητάει αμοιβές υποχωρήσεις, να φύγει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και οι Τούρκοι λένε ναι, αλλά οι εκλογές στην Λιβύη και μετά τους προσφέρει ότι δεν μας ενοχλεί εμείς να έχουμε κοινή ΑΟΣ, ίσα-ίσα που θα κερδίσετε κι εσείς. Ναι. Και την Ελλάδα μην την πολύ ρωτάτε. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνονται διεργασίες τώρα εδώ και αυτό το συνδέω και με αυτά τα... αυτά που ακούγονται από εγχώριους πολιτικούς που λένε δεν είναι ταμπού η συνεκμετάλλευση. Δηλαδή φανταστήκατε ποτέ να έχετε δυτικά των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου τουρκική ΑΟΣ την οποία θα έχουν γεμάτη με εξέδρες, με τεχνητές νήσους, με αλλιευτικούς στόλους κλπ. Στην ουσία θα απομονωθούν τα νησιά μας, θα δοθούν στην αγκαλιά των άλλων. Αυτό είναι το θέμα. Το βρίσκω αδιανόητο. Τουρκική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα δυτικότερα των 3 μιλίων, δηλαδή δυτικότερα από εκεί που διοικούνται ούτως ή άλλως κυριαρχία, το βρίσκω αδιανόητο. Δεν είναι δυνατόν, επειδή υπάρχει το σχέδιο και έχουμε δει τους χάρτες, ένα σχέδιο τύπου Χτένας ή Δαντέλας, ας πούμε, όπου γλώσσες τουρκικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ έμπαιναν μέσα στο Αιγαίο, στην ουσία εγκλωβίζοντας τα νησιά στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, είναι αδιανόητο να συζητήσετε οποιοδήποτε. Αυτό είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ο ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε. Μην το λέτε αυτό, μην το λέτε αυτό. Το λέμε για να τα ακούνε. Είδαμε και τις πρέσπες, έτσι, οι οποίες τώρα κατέληξαν στο να βγάζουμε και κέντρα μακεδονικών σπουδών. Λοιπόν, βλέπετε το ένα φέρνει τ' άλλο. Λοιπόν, ας προσέχουμε, γιατί κάνουμε τους ισχυρούς και απ' την άλλη η πολιτική μας δεν είναι και τόσο σταθερή. Το Κυπριακό επίσης είναι η δεύτερη τεράστια παράμετρος εθνικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα πάρει μπρος πάλι. Και εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν δεν τα βρίσκουμε σε συνομιλίες στο τραπέζι για το Κυπριακό, οι επόμενες συνομιλίες ξεκινούν από μηδενική βάση. Δεν είναι αυτό που λένε πάρα πολύ πλέον ότι θα σταματήσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή από τα κεκτημένα που έχουν κερδίσει οι Τούρκοι. Πώς λέτε να ξεκινήσει από αυτό που απέρριψες. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί πάμε τώρα. Τι θέλουμε πάλι, νέο σχέδιο τύπου Ανάν, ακριβώς, πού το πάμε, τι θέλουμε. Και όλα αυτά σχετίζονται με τα ενεργειακά, με τις ΑΟΣ, με τις εξελίξεις, με τις έρευνες. Όλα αυτά λένε, χρειάζονται, φωνάζουν ότι θέλεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις για να τα προασπίσεις.
για να αντέξεις οποιαδήποτε πρόκληση. Για να σε μετράνε και οι φίλοι σου. Γιατί αν οι φίλοι σου καταλάβουν ότι είσαι άοπλος, ότι είσαι γυμνός, εσένα θα πιέσουν, δεν θα πιέσουν τον άλλο. Ναι, έτσι. Πιέζουν αυτόν που ξέρουν ότι δεν θα κάνει ζημιά. Ακριβώς. Η Τουρκία, η οποία μονίμως απειλεί ότι θα κάνει ζημιά και την κάνει, την χάνει η προνομιακή μεταχείριση μονίμως. Και είδατε ότι είχα έγραψε και ένα άρθρο προχθές εκεί πέρα, μια απάντηση του Άσαντα, ας πούμε, εδώ πέρα, ξεκάθαρη, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, που είναι με την πλάτη στον τοίχο και πιέζεται και είναι ευάλωτος σε πιέσεις, και εντούτοις στην πίεση της Ρωσίας και του Ιράν να τα βρει με την Τουρκία, είπε ναι, αφού φύγει ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από το έδαφος Συρίας. Mm. Εμείς με 45.000 στρατό είμαστε έτοιμοι να ξαναμιλήσουμε στην Κύπρο. Εδώ θέλουμε συνολική αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή γίνονται πράγματα, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν οροφή. Ενώ και στην καλύτερη τους εκδοχή πάνε μέχρι ενός σημείου. Θέλουμε συνολική αλλαγή παραδείγματος, γιατί είμαστε αναντίστοιχοι με την περιοχή και με την υποδιαμόρφωση πραγματικότητα. Δηλαδή είμαστε εκτός κλίματος. Να το πω απλά. Εκτός κλίματος. Φύγαμε από ένα καθαρό θέμα εισβολής και κατοχής, όπως αντίστοιχα είναι ο Πούτιν στην Ουκρανία. Και τώρα μιλάμε διακοινοτικά. Μιλάνε δύο κοινότητες αυτή τη στιγμή για να βρουν τις διαφορές. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ναι. Δεν μπορεί να είναι εθνική γραμμή. Χωρίς να θέλουμε να σου πεδώσουμε ότι δεν είναι όλοι ήδη, υπάρχουν αποχρώσεις, αλλά συνολικά έχουμε ακόμα δρόμο για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην χώρα. Δηλαδή να αλλάξει η χώρα συνολικά κουλτούρα ασφαλείας και παράδειγμα υπόδειγμα διαχείρισης των εθνικών θεμάτων και εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε σε προηγούμενες δεκαετίες. Και εγώ το πιστεύω, κύριε Καλαρίτη, αυτό. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορούμε. Αρκεί να το αντιληφθούμε. Να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγής πορείας. Και ξέρετε, το προηγούμενο, επειδή βλέπω και μηνύματα ακροατών και έχουν δίκιο, ότι το προηγούμενο με την συμφωνία των Πρεσπών δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί του λέει ότι αν κατάπιαν αυτό, μπορεί να καταπιούν και το επόμενο. Δηλαδή η ζημιά που έκανε, η διπλή ζημιά που έκαναν αυτοί που υπέγραψαν την συμφωνία των Πρεσπών, δεν λέμε ότι υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία που είναι αυτή που είναι, είναι ότι δημιούργησαν και ένα προηγούμενο, στο οποίο άλλοι θεωρούν ότι μπορούν να πατήσουν για να επαναφέρουν άλλου τέτοιου είδους συμφωνίες για άλλα θέματα. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι η συμφωνία των Πρεσπών αρχικά ήταν για να βρεθεί ένα όνομα σε αυτό το κράτος των Σκοπίων. Αυτό ήταν. Και εμείς βρεθήκαμε με τη συμφωνία να τους δίνουμε και υπηκότητα μακεδονική και γλώσσα μακεδονική. Και τώρα μετατοπίστηκε το θέμα από πολιτικό, άκρος πολιτικό, στην απόφαση μιας πρωτοδίκου. Δηλαδή εστιάσαμε πλέον, το μετατοπίσαμε το θέμα και όλη την ευθύνη την έχει μια πρωτοδίκηση, η οποία τι κάνει αυτή? Παίρνει τη συμφωνία και λέει, α ναι, υπάρχει μακεδονική γλώσσα, άρα τι είναι αυτό? Δηλαδή δεν είναι αυτό, δηλαδή είναι σαν το, δεν είναι η ευθύνη του δικαστηρίου, είναι πολιτική ευθύνη καθεαυτού. Έτσι, ψάξαν αυτούς που θέλαν να κάνουν το κέντρο μακεδονικών σπουδών, ποιοι είναι αυτοί, από πού κρατάει σκούφια τους, πού εργάζονται. Ποιος τους χρηματοδοτεί. Εμένα μου κάνει εντύπωση, διάβασα την απόφαση, θα ασχοληθούμε και αύριο εκτενώς. Διάβασα την απόφαση που λέει ότι ακόμα, προσέξτε τι λέει, ακόμα και αν υποτεθεί ότι έχουν, λέει, ως στόχο τη δημιουργία μειονότητας, που δεν προκύπτει, τώρα που το ξέρετε δεν προκύπτει, βασιλωτώσει, δεν σημαίνει ότι αυτό συνιστά απειλή ασφαλείας για μια δημοκρατική χώρα όπως την Ελλάδα. Στη δημοκρατία δεν μπορεί να αποκλείονται τέτοιου είδους κινήσεις. Δηλαδή, από πού και ως πού. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Αποφασίζει μια πρωτοδίκηση, αν θα υπάρχει μειονότητα στην Ελλάδα. Στρελαθούμε τελείως. Τι είναι αυτά τώρα. Υπάρχει διεθνή συνθήκη που αναγνωρίζει μειονότητα στην Ελλάδα, άλλη πέραν της μουσουλμανικής. Δηλαδή, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς όχι. Όταν το καταστατικό αυτού του κέντρου λέει μέσα ότι σκοπός είναι να διαδοθεί η μακεδονική εντός παρενθέσεως γλώσσα στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα επιλέγουν και μέρος τη Μακεδονία και τη Θράκη, με συγχωρείτε, ας πούμε, τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Θέλει έρευνα το θέμα. Ναι. Έτσι, μπερδεύεται το τουρκικό προξενείο Κομωτινής μήπως στη χρηματοδότηση? Τα έχουν βρει μεταξύ τους για να έχουν πολλές μειονότητες στο βορρά? Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Ή και κάτι άλλο. Εγώ θα έλεγα, γιατί δεν κάνουμε κι εμείς ένα κέντρο ελληνικό σπουδών στα Σκόπια? Να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Όπου κατά ομολογία του Μακαρίτη, του Γλυκόροφου, υπάρχουν 200.000 Έλληνες. Ο Γλυκόροφ το είχε πει. Το θυμάμαι. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε εκεί πέρα, να δούμε πώς θα αντιδράσουν αυτοί. Ναι. Να κάνουμε αύριο να στείλουμε μια ομάδα εκεί να κάνει ένα κέντρο ελληνικών σπουδών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναύαρχε. Τα λέμε και στην πορεία να αναμονή των εξελίξεων και στα εξοπλιστικά και γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.